Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τους αγώνες που έδωσε στο πλευρό των δασκάλων για πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, καθώς υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του συνδικαλιστικού χώρου στο νομό. Ο Νίκος Σαμανάκης έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας τη θλίψη σε συναδέλφους, φίλους και συγγενείς. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω συγκίνησης δεν βγαίνει τίποτα εύκολα. Και εγώ εδώ δεν ήθελα να μιλήσω για τον συνάδελφο αγωνιστή, συνδικαλιστή, δάσκαλο. Ήθελα να μιλήσω για τον δάσκαλο. Αυτό που μου είπε χθες το βράδυ κόρη μου, που ήταν στο ίδιο σχολείο, μαθήτρια και δάσκαλος. Ένα ντροπαλό κοριτσάκι που το αγκάλιασε ο Νίκος και το έκανε τελείως διαφορετικό άνθρωπο. Εδώ και μήνες ο Νίκος Σαμανάκης έδινε αγώγιστα τον μεγάλο αγώνα για τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Σε ηλικία 62 ετών σήμερα, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι του είπαν το τελευταίο αντίο. Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει, διότι ο Νίκος πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πέρα από εκπαιδευτικός, πέρα από συνδικαλιστής, άνθρωπος με ιδιαίτερη καλοσύνη, ευγενική ψυχή και με ανιδιοτέλεια στο έργο του. Ένας άνθρωπος ο οποίος στάθηκε δίπλα στο συνάδελφό του, δίπλα στο σχολείο του και γενικά σημάδεψε μια εποχή. Ο Νίκος Σαμανάκης υπήρξε ένας άξιος εκπαιδευτικός, διευθυντής σε σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ στο Ηράκλειο, μέλος του ΓΣ της ΑΔΔ και πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων. Η κηδεία του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ανθρώπου έγινε στις 2.30 το μεσημέρι στον Άγιο Τίτο, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, ενώ η ταφή του έγινε στο καλό χωριό Παιδιάδος. Έδινε ένα κομμάτι από την ψυχή του, όπως όλοι οι συνάδελφοι, καθημερινά στην τάξη, για να χαμογελούν τα παιδιά. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα μας λείψει το χαμόγελο του Νίκου, αλλά και οι απόψεις του που ήταν πάντα ρηξικέλευθες.